Δεν ξέρω αν φοβήσαμε την Ευρώπη, αλλά μάλλον την ξαφνιάσαμε από ό,τι φαίνεται από την παρουσία σας εδώ. Je ne sais pas si nous avons fait peur à l'Europe, mais en tout cas, nous l'avons surpris, si j'en juge par votre présence ici. Και ίσως αυτός να είναι ένας από τους στόχους μας, να αναγκάσουμε τις ευρωπαϊκές ηγεσίες να δούνε κατάματα την πραγματικότητα. Et c'est peut-être cela l'un de nos objectifs, forcer les dirigeants européens à regarder les réalités en face. Και να συνειδητοποιήσουν ότι η κρίση του χρέους δεν είναι ένα ελληνικό πρόβλημα, αφορά όλους τους λαούς της Ευρώπης και όλη την Ευρώπη, συνεπώς πρέπει να αναζητήσουμε μια κοινή ευρωπαϊκή λύση σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Il faut comprendre que la crise de la dette grecque ne concerne pas seulement la Grèce, elle concerne tous les peuples européens. Il s'agit donc de trouver une solution européenne commune à un problème qui est commun. Να τους αναγκάσουμε να συνειδητοποιήσουν ότι κανένας λαός, πουθενά στον κόσμο, πόσο δε μάλλον στην Ευρώπη, δεν μπορεί να οδηγείται εθελοντικά στην αυτοκτονία. Nous voulons leur faire prendre conscience du fait qu'aucun peuple, ou que ce soit dans le monde et plus particulièrement en Europe, ne peut être conduit à une sorte de suicide volontaire. Γιατί αυτό που συντελείται δύο χρόνια τώρα στην Ελλάδα είναι μια υποβοηθούμενη, στο όνομα μάλιστα της αλληλεγγύης, αυτοκτονία του ελληνικού λαού. Car ce qui se passe en Grèce depuis deux ans est une sorte de suicide dirigé du peuple grec. Συνηθίζουμε να μιλάμε για τα προγράμματα της λιτότητας. Αυτό που συνέβη και συμβαίνει στην Ελλάδα δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα λιτότητας. Nous avons l'habitude de parler des programmes d'austérité, mais ce qui s'est appliqué en Grèce n'est pas un simple programme d'austérité. Είναι ένα πείραμα ευρωπαϊκό εφαρμογής νεοφιλελεύθερων πολιτικών σοκ. Il s'agit d'une expérimentation européenne de solution néolibérale de choc. Που έχει οδηγήσει την χώρα μου μπροστά σε μια πρωτοφανή ανθρωπιστικών διαστάσεων κρίση. Qui ont conduit mon pays à une crise absolument sans précédent d'allure humanitaire. Και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στο Παρίσι, στη Γαλλία, αύριο θα βρεθούμε και στη Γερμανία, για να εξηγήσουμε στους ευρωπαϊκούς λαούς, τους Γάλλους και στους Γερμανούς, ότι δεν έχουμε τίποτα εναντίον τους, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Nous sommes donc ici à Paris et demain en Allemagne pour expliquer au peuple européen que nous n'avons absolument rien contre eux. Αλλά δίνουμε έναν αγώνα στην Ελλάδα και για λογαριασμό των Γάλλων και των Γερμανών και όλων των ευρωπαϊκών λαών. Nous livrons un combat en Grèce pour le compte des peuples grecs, des peuples français, allemands et de tous les peuples européens. Διότι αν το πείραμα συνεχιστεί στην Ελλάδα, θα εξαχθεί και σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Car si cette expérimentation continue en Grèce, elle sera exportée dans les autres pays européens. Και γιατί ο πόλεμος που βιώνουμε στην Ευρώπη δεν είναι ανάμεσα στα έθνη και στους λαούς, αλλά από τη μια μεριά έχει τις δυνάμεις της εργασίας και από την άλλη μεριά έχει αυτό το αόρατο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, τις δυνάμεις των αγορών, τους τραπεζίτες, τους κεφαλαιοκράτες. Et parce que la guerre que nous vivons en Europe n'est pas une guerre entre les peuples et entre les nations, mais une guerre entre d'un côté les forces du travail et de l'autre côté ces forces invisibles que sont la finance et les banques. Και ο αληθινός μας εχθρός είναι δύσκολο να τον καταπολεμήσουμε. Τους πολιτικούς μας αντιπάλους μπορούμε να τους κερδίσουμε και αποδείχθηκε από το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Αλλά τον αληθινό μας εχθρό είναι δύσκολο να τον κερδίσουμε διότι δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει πρόγραμμα, δεν είναι κόμμα που κατεβαίνει στις εκλογές και όμως μας κυβερνά. Et il est difficile d'affronter victorieusement notre ennemi, contrairement à nos adversaires politiques, comme nous l'avons fait pendant les élections, car notre ennemi n'a pas de visage, il n'a pas de programme, il n'a pas de parti politique qui se présente en tant que tel, et pourtant, c'est lui qui nous gouverne. Είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο
είναι οι τραπεζίτες και οι κεφαλαιοκράτες, είναι αυτοί που έχουν συνασπιστεί σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στους λαούς και καταπολεμάνε σήμερα τους Έλληνες, θέλουν να καταστρέψουν την Ελλάδα προκειμένου να μπορέσουν να επιτεθούν στην Ευρώπη, στον πολιτισμό της, στις κατακτήσεις της, στη δυνατότητά της να παίξει έναν ουσιαστικό και αντικατάστατο διεθνή ρόλο. Il s'agit du capital financier, des banques, des détenteurs du capitaux qui se sont alliés au sein d'une Europe qui fait la guerre aux Européens, qui fait la guerre au peuple, qui fait la guerre au peuple grec pour pouvoir demain généraliser ce type de solution. Εμείς λοιπόν μετά το αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης του Μάη βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο βήμα που είναι έτοιμος ο ελληνικός λαός να κάνει για να ολοκληρώσει την νίκη του. Après les élections du 6 mai, nous sommes donc devant un nouveau pas que le peuple grec est prêt à faire pour parachever sa victoire. Να ολοκληρώσει μια μεγάλη ανατροπή στην Ελλάδα δίνοντας και στέλνοντας και ένα μήνυμα ελπίδας σε όλη την Ευρώπη. Pour parachever un grand renversement en Grèce qui va envoyer un grand message d'espoir dans toute l'Europe. Να στείλει στα αζήτητα της ιστορίας το μνημόνιο της λιτότητας και της καταστροφής και να αναζητήσει από κοινού με τους ευρωπαϊκούς λαούς μια προοπτική επανίδρυση της Ευρώπης σε μια νέα βάση που θα έχει σαν βασικό συστατικό την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη. Pour envoyer aux oubliettes de l'histoire les mémorandums qui ont conduit au désastre et rechercher, en solidarité avec les autres Européens, une refondation de l'Europe qui sera basée sur des principes de cohésion sociale et de solidarité. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, διότι ακόμα δεν καταφέραμε να πάρουμε την κυβέρνηση στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε ότι ένας άλεμος αλλαγής φυσάει στην Ευρώπη. Το βλέπουμε όχι μόνο από το ενδιαφέρον σας, το βλέπουμε από το γεγονός ότι όλα όσα μέχρι χθες μας λέγανε ότι δεν γίνονται, σήμερα είναι αναγκασμένοι να τα συζητήσουν. Nous sommes extrêmement heureux de constater que même si nous n'avons pas encore accès aux responsabilités gouvernementales, nous sentons déjà un vent de changement souffler un peu partout, comme en témoigne votre présence ici. Et soudainement, des choses qui hier encore étaient considérées comme impossibles, aujourd'hui sont discutées et viennent à l'ordre du jour. Και είναι αναγκασμένοι να τα συζητήσουν όλα και θα τα συζητήσουν όλα και θα τα αποδεχθούν όλα στο τέλος, διότι ο δικός τους εκβιασμός είναι πολύ πιο αδύναμος από τον πραγματικό τρομοκρατικό εκβιασμό, από την πιθανότητα μιας συνολικής διάλυσης του ευρώ και της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Ils sont obligés de discuter et demain ils seront obligés d'accepter tout, car le véritable chantage est un chantage beaucoup plus sérieux que le chantage auquel ils se livrent. Et ce chantage véritable n'est autre que la perspective d'une désintégration de l'euro et de l'Union européenne en tant que telle. Pistεύουμε λοιπόν ότι στις 17 του Ιούνιου οι δυνάμεις της ελπίδας στην Ελλάδα θα κερδίσουν τις δυνάμεις του τρόμου και του φόβου. Nous pensons donc que le 17 juin en Grèce, les forces de l'espoir pourront vaincre les forces de la peur. Και η αριστερά θα πετύχει μια σημαντική ιστορική νίκη απέναντι στον ομοειδεάτη του κυρίου Σαρκοζή, στον κύριο Σαμαρά, που αποτελεί μια ημιτασιόν εκδοχή του κυρίου Σαρκοζή στην Ελλάδα. Et la gauche grecque remportera une victoire historique décisive vis-à-vis de M. Samaras, qui n'est autre qu'une imitation de ce que M. Sarkozy a été en France. Πιστεύουμε ότι αυτή η νίκη θα αποτελέσει την αρχή μεγάλων σημαντικών ανακατατάξεων και εξελίξεων σε όλη την Ευρώπη προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών λαών. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας. Nous pensons que cette victoire sera le début d'importants changements et bouleversements de l'Europe tout entière et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.